Ξέρεις πως σε θέλω Κι ας μου λες δεν πρέπει Ξέρεις σ' αγαπώ Μη μου λες δεν θέλεις Και ψυχρά κοιτάζεις Να το περιμένεις Πως θα σ' αγαπώ σου λέω αντίο να σε πάω. Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Απόψε το καλύτερα αργά. Έχουμε έναν καλλιτέχνη που μα πέδεψε λίγο για να έρθει. Θέλαμε όμω πολύ να το φιλοξενήσουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί έχει ζήσει μια συναρπαστική ζωή. Δηλαδή στα Αμερική θα έχει γράψει και δύο και τρει βιογραφίε για όλα Εννοείται και θα ήμουν και πασίγνωστο. <laughs> παγκοσμίω. Είσαι πασίγνωστος. Ε, παγκοσμίω. Θα, θα, πήγαινα η Ιαπωνία για να κάνω ναι. τη νέα μου ταινία. Και το παγκοσμίω δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είσαι... έχεις έχει περάσει κάτι ωκεανού πέρα ναι, από τότε. Ναι, ναι. Δε, δηλαδή... Θα μπορούσε. Ναι, ναι, ναι. Το ζήσα. Ναι. Μια χαρά ήταν. Έχει πατήσει τι υπήρου τη που θέλουν να πάνε οι άλλοι. Εσύ ξεκίνησε από εκεί. Ναι, ναι, και ήρθα εδώ. Και ήρθε εδώ. <laughs> <laughs> είναι λάθο να γεννηθεί στην Αμερική να είσαι πάρα πολύ μέσα σε αυτό το κλίμα, να έχει μεγαλώσει με μουσική σύγκριση ε, και όλα αυτά γιατί ναι. σε... έχω παρακολουθήσει συνεντεύξει. Και να καταλήξει εδώ. Είναι λάθο πορεία. Καμιά φορά δεν επιλέγει, αλλά θέλω να πω είναι, είναι ο ανάποδο δρόμο. Νομίζω ότι είναι ο δρόμο που σου έχει, που έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να γίνει. Ναι. Δηλαδή, αν τυχόν δεν, δεν αποφασίζει να ακολουθήσει το μονοπάτι που σου έρχεται, τότε έρχεται η άλλη επιλογή. Εγώ ακολούθησα αυτό. Mm -hmm. Καλά, μου και μικρό, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Δηλαδή, ναι. η... Στην Ελλάδα ήρθα με τον πατέρα μου, ναι. δεν είπα α, α, αλλά «Α, έρχομαι εγώ». σίγουρα σου ήταν εύκολο να επιστρέψεις στην Αμερική, γεννήθηκες στην Αμερική, ναι, γεννήθηκε, ναι, ναι, στην Αμερική γεννήθηκε. ε, Γεννήθηκα εδώ, ε, μεγάλωσα στην Αμερική τα πρώτα τέσσερα χρόνια, ναι. μετά γυρίσαμε εδώ, ναι. έγιναν τα, ναι. τα καθέκαστα αυτά. Θα τα πούμε ναι, δηλαδή. ναι, ναι. Ναι. Και από τότε εδώ είχα την ευκαιρία να φύγω η ήτανε; ναι. είναι, αλλά νομίζω ότι έρχεται η ώρα του γι' αυτό. Έχετε η ώρα του να πα στην Αμερική τώρα. Ναι, Μας όχι να πάρεις... ακόμα. Σε δύο χρονάκια νομίζω θα είμαι έτοιμο γιατί στην Αμερική δεν πηγαίνει. Αν πα καλησπέρα ήρθα, σου λένε καληνύχτα να είστε καλά. <laughs> <Δεν> υπάρχει <laughs> καμία Εννο... περίπτωση. Εννοεί ότι αυτό το λέει η μετανάστευση ή το. Όχι. Ο αρμόδιο ο... στο γραφείο. Όχι, όχι. Σαν <laughs> χώρο ναι. είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά τώρα επειδή έχω κάνει διάφορα πράγματα στο παρελθόν και τώρα που έγινε, μπήκε και το ΟΠΑ στην ταινία της ε, Βαρδάλος για το, ναι. για το χάμα το αλληλε... αλλά ελληνικά το 3. Ναι. Έχει Έχεις βάλει ποδαράκι. ναι. ναι. Ε, ε, έχω ανοίξει την πόρτα της Universal και της Sony, mm -hmm. οπότε έχουμε συζητήσει για ε, κάποιες συνεργασίες. Ναι. Θα πάω να, έτσι καλώς για να... Γνωριστούμε, του Νόα Μπέτε που, ναι, ναι, ναι. που λέγεται και ο και ο Βουτσά. Βουτσά ήταν, ναι, δεν θυμάμαι. Ναι. Ο Βουτσά νομίζω ήταν. Νομίζω. Το νομίζω. Για να ακούσω, ο Βουτσά είναι. Να μου πει το κοντρόλ, νομίζω νέο. Ναι, ο νομίζω. Ναι. Ε, αλλά πάντα ένα ταξίδι είναι συναρπαστικό. Οπότε, ό,τι και να γίνει. Γιατί ξέρει, πολλοί ονειρευτήκαν τη διεθνή καριέρα. Ναι. Αλλά για να γίνει η διεθνή καριέρα πρέπει να, να το κατέχει και να είσαι και έτοιμο. Ναι, σωστά. Ναι. Ε, γιατί την ονειρεύονται οι Έλληνε. Τραγουδιστέ και καλλιτέχνε γενικότερα, επειδή αισθάνονται ότι είναι μια μικρή αγορά, δεν μπορούν να ζήσουν εδώ το όνειρο. Γιατί μπορεί να είναι μια πολύ μικρή αγορά η ελληνική, αλλά και εκεί είναι μια τεράστια, έτσι δεν είναι. Ναι. ναι. Πρώτα απ' όλα, για να το, να το βάλω στη σωστή βάση, η ελληνική αγορά δεν είναι μικρή αγορά. Α. Γιατί δίνουμε πάρα πολλέ, ιδίω στη μουσική, δίνουμε το 30 με 40% γίνονται διασκευέ στην Ευρώπη. Ε, Χωρί να ήξερα. το γνωρίζουμε. Πρώτη φορά ναι, το ακούω αυτό. Δηλαδή είναι κλεμμένα ή όχι, είναι όχι, κανονικά όχι. με την άδειά σα. Με την άδειά, okay. κανονικά. Πιο παλιά που δεν υπήρχε το YouTube. Χαμό. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για... Σου έχουν κλέψει τραγούδι. Στο παρελθόν ναι. Και τι έκανε. Τίποτα. Έβαλα τα πνευματικά δικαιώματα στην εταιρεία. Είπα, πάρε του ένα τηλέφωνο. Βρήκαμε την άκρη. Πήραν την επίσημη άδεια. Μα δώσανε το αντίστοιχο ποσό που έπρεπε να να υπάρξει από την πρώτη στιγμή. Mm -hmm. Γιατί δεν μπορεί καφενικά ένα έργο κάποιου το παίρνω και. Άρα είχε καλή κατάληξη. Όσο. Ναι, 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 βέβαια. βέβαια. Okay. Εγώ γενικά και δεν είμαι και άνθρωπο που θα, ναι. θα κάνω τσαμπουκάκι και όλα αυτά. Μόλι το άκουσα, μ' άρεσε. Yeah. Αλλά επειδή... έχει κλέψει ποτέ. Όχι, έχω δανειστεί ήχο. Ναι. ήχο έχω, έχω δαν... Το δανειστεί εννοείται σε εισαγωγικά. Ναι, ναι, ναι. Ε, σαν ηχόχρωμα, ναι, το εννοείται. Γιατί έχει καταβολέ πολλέ. Εγώ... Έχω και καταβολές και από Αμερική και από την Αγγλική αγορά. Οπότε μέσα στα χρόνια που με και ήμουνα τη δεκαετία του 90 και του 2000, υπήρξε όλο αυτό. Ναι. Με το διαδίκτυο, αν δηλαδή ήμουν σήμερα 22, θα υπήρχε μεγάλο θέμα. Γιατί η παρθενογέννηση πλέον έχει... Ναι. έχει τελειώσει. Είσαι πάρα πολύ νέος. Εντάξτε. Με συμφέρει, γιατί εντάξει, είμαστε πολύ κοντά. Ναι, ναι. Οπότε θα, θα, θα λέμε έτσι. Ε, Σ' ακούω πολλέ φορέ που λε: Δεν κάνω comeback. Ενώ είναι. Ναι. Υπήρξε άλλο θέμα με το ότι ο Αλκαίο τραγουδάει, αυτό επέλεξε ναι. να τραγουδήσει, δεν ξέρω τι. Ναι. Υπήρξε μεγάλο σούσουρο. Παρ' όλα αυτά, ενώ οι καλλιτέχνε θέλουν αυτά, αυτή τη φασαρία συνήθω την εκμεταλλεύονται και την μεγαλώνουν, ναι. εσύ σαν να την κατευνάζει. Παιδιά όχι δεν θα γίνει και διάβαζα τις δηλώσει σου και ήτανε παραπάνω από ρεαλιστικές. Ναι. Δεν θέλω να επιστρέψω, δεν θα είμαι αυτό που ήμουν. Και λέω κάτσε γιατί το λέει αυτό. Ναι. Δηλαδή επειδή δεν θα είναι αυτό που ήταν που είσαι η εξελιγμένη σου εκδοχή έτσι. Ναι σωστά. σωστά. Δεν θέλει να κάνει καριέρα, δεν με, με, με δυσκόλεψε, μπορεί να μου ναι. το εξηγήσει. Θα σου πω τι γίνεται. Το, το θέμα καριέρα από ένα σημείο και μετά σταματάει. Mm -hmm. Δεν έχει να, να, να κάνει. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να δείξει διαφορετικέ πτυχέ του ταλέντου σου. Ναι. Yeah. Ε, εγώ αυτό έκανα αυτά τα χρόνια. Και, το, και επειδή έκανα μια πολύ δύσκολη κίνηση που δεν γίνεται συνήθω. Δεν έχει γίνει ούτε στο εξωτερικό. Δηλαδή. Ε, και μάλιστα μου το είπε ένα διευθυντή δισκογραφική μου: Λέει το και θα δει ότι δεν έχει επιστρέψει κανένα μετά από πέντε χρόνια, εγώ έκανα έντεκα χρόνια ναι. αποχή mm -hmm. και ήταν συγκεκριμένη γιατί ήθελα να ασχοληθώ με άλλα πράγματα, δηλαδή να μάθω πώς γράφουμε κανονικά μουσική κινηματογράφου όχι και καλά βάζουμε ένα τραγούδι και μερικά το υποχρόνια το οποίο κολλάει και το παίρνει ας πούμε ναι, όχι αυτό το πράγμα ναι. ε, έκανα σεμινάρια, τέσσερα τρίμηνα, μέσω Skype ε, ξημερώματα, κατάλαβες αλλά εκεί ώρας Όλο αυτό. Άρα ε... εσύ είπε, κάτσε θα πατήσουμε ένα πως ένα εδώ, Μπράβο. γιατί θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Θέλω να μάθω, ήθελα ναι. να μάθω βασικά. Και με το που έμαθα ήρθε και η ευκαιρία. Συνδυάστηκε αυτό από μια επαγγελματική περίοδο κάπως πιο ήσυχη. Βέβαια. Γιατί όλοι οι επαγγελματίες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Ναι. Εσένα αυτό το, άστο τώρα λίγο στην άκρη, ήρθε με μια κάμψη. Εγώ όταν έφυγα από την Αθήνα για να πάω στη Μήλο, ε, ήμουν μετά ακριβώ από την Eurovision. Τα χρόνια πριν την Eurovision, τα 4-5 χρόνια πριν την Eurovision, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τα πράγματα καθόλου. Τι εννοεί. Δεν μπορούσα να εμφανιστώ, δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Δεν... Βγαίνανε καλλιτέχνε στο διαδίκτυο, γινόταν. Μόλι είχε ανοίξει το Facebook τότε, γινόταν πανικό. Δεν μπορούσα να το. Ήταν ταχύτητε που δεν σου άρεσαν αυτέ τι ναι, Ναι, δηλαδή. και γενικά. Ναι. Δηλαδή καλύτερα αργά παρά νωρί. <laughs> <λέω, και> <laughs> <το λέω, Okay. laughs> καλύτερα αργά λέει την Αυτό λέω. αυτό λέω. Καλύτερα αργά παρά να βιάζεσαι και να κάνει mm -hmm. οτιδήποτε. Γιατί τι γίνεται στη δισκογραφία. Ιδίω στη δισκογραφία, εγώ μεγάλωσα με παραγωγού όπω το Μπατζή, το Παπαθεοδόρου, μεγάλα ονόματα ναι. των παραγωγών που έχουν κάνει Σαββόπουλο, Αλεξίου, δηλαδή πολύ στα νιάτα του. Και το βασικό που μου λέγανε είναι Ό,τι κάνει έχει υπογραφεί. Δεν ξαναγίνεται. Mm -hmm. Όταν θα βγάλει κάτι, ένα λαθάκι να έχει, θα μείνει για πάντα ναι. λάθο. Okay. Οπότε έμαθα το καλύτερα αργά. Ναι. Μπαίνοντα μέσα σε όλο αυτό. αρχίζει η προχειρότητα και παθαίνει σε ένα σοκ. Ακριβώ. Ναι. Και δεν μπόρεσα. Δηλαδή, είναι σαν να είχα ένα εστιατόριο το οποίο πρόσφερα τι συνταγέ. Ε, Τι ωραίε από ναι. την πόλη, ναι. κτλ. Και, και ξαφνικά ήρθε το fast food και έγινε. και δεν είχα. Αντι, αντίκρισμα. πώς να το πω. Δεν είχα. Fast food όμω. ξε fast food. έκανε ένα comeback που δεν θε να το λες comeback. Και ο κόσμο. Ναι, έ... Μπορώ να σου πω γιατί. Ε, ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή ναι. ήταν επιτυχημένο αυτό που έκανε. Άρα. Ναι, δεν το έκανα επί τούτου. Ήταν. Ε, ήξερα ότι θα μου έρθει μία πρόταση που. Γιατί εγώ έψαχνα την πρόταση όχι να δουλέψω σε ένα χώρο, αλλά να, να μπω κανονικά και να με δει όλη η Ελλάδα. Mm -hmm. Πώς θα με έβλεπε μέσα από αυτή την εκπομπή που έκανα, το βράδυ εκείνο, το οποίο ε, το κρατήσαμε και του το ζήτησα εγώ παρακαλώ, δηλαδή ακόμα και τα τρέιλερ να μην βγουν Δευτέρα, να βγουνε Τετάρτη. Ήθελες τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Ε, για το λόγο του ότι δεν είναι, το comeback είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή ότι επιστρέφω σε κάτι που έκανα ήδη. Mm -hmm. Εγώ δεν κάνω αυτό που έκανα παλιά. Κάνεις κάτι Κάνω ε, Αυτή τη στιγμή τραγουδάω αυτά που είχα. Ναι. Με άλλο τρόπο. Ναι. Αλλά ας πούμε το χειμώνα ήμουν στους 47, έδεκα με την, την Πανοπούλου. Ναι. Κάναμε κάτι το οποίο δεν είχε, δεν είχε ξαναδεί ο κόσμος. Ξαφνικά. Με μεγάλη ανταπόκριση και επιτυχία. Ναι, και πήραμε και ένα μήνα παράταση. Ναι. Δηλαδή. Ε, τώρα ανεβαίνουμε, θεσσα... είμαστε στη Θεσσαλονίκη με τον Ήβο και τον Δημήτρη το Χρυσοχωρίδη και κάνουμε ένα ντεζαβού 80s, 90s και 2000s. Ωραία. Θεματικέ ουσιαστικά. Ναι. Ουσιαστικά το comeback, να το πω έτσι, σαν καλλιτέχνη, θα το κάνω από τον Οκτώβρη και μετά. Α. Που θα έχω το νέο album με αυτό που. Μπορεί να είναι και το τελευταίο, ναι. ε, αλλά θα είναι αυτό που έχω καταλήξει ότι από εκεί που ξεκίνησα, ναι. ε, που με γνωρίσατε όλοι, να καταλήξουμε εδώ. Νομίζω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά να διαχειρίζει την επικοινωνία και ξέρει και πολύ καλά να διαχειρίζει το αυτό είναι συνέχεια, το άλλο είναι comeback. Ναι, αυτό θα είναι κάτι. Κα... Ναι, ναι. Το διαχειρίζεσαι. Το, το διαχειρίζομαι και το αισθάνομαι. Ναι. Δηλαδή το comeback δεν μου λέει εμένα κάτι. Να γυρίσω πού, να πάω σε μια πίστα μαζί με τον. Λέω εγώ τώρα που είναι και φίλο, με τον Γιάννη Πλούταρχο. Λέμε ναι, τώρα. Ναι. Δεν, έχω okay. δεν, δεν έχω να κάνω κάτι. Δεν έχω να κάνω κάτι. Δεν κατάλαβε. Δεν έχω αντικείμενο. Αυγό τραγουδίσαμε αυτό και. Αυτό είναι μια χαρά αντικείμενο πάντω. <laughs> ε, όταν βλέπει τον εαυτό σου βίντεο κλειπ. Βλέπει τον εαυτό σου στη Eurovision, βλέπει τον εαυτό σου. Άλλοι, είναι άλλοι όλοι. Πε πες μου. Άλλοι, είναι άλλοι. Αυτό το παιδί, αυτό, τι έχει να το πει. Ε, για πιο απ' όλα. Για όποιο θέλει. <laughs> α, είναι σε διαφορε... Είναι άλλε φάσει. Ναι, είναι το πριν το 2000. Πριν το 2000 τι λέει. Πριν το 2000 δεν ε, ε, Έκανα ό,τι μου έβγαινε. Ήμουν, αν, ήμουν ανέμελο. Ε, έβγαλε ό, όλο αυτό που είχα μέσα μου. Γιατί θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση. Εντάξει, εμπορικό-εμπορικό, ναι. αλλά θέλει ιδιαίτερη διαχείριση το έθνικ, Πραγματικά το έθνικ, Να μπορέσει να, να κάνει το πάντρεμα τη Δύση και τη Ανατολή. Αλλιώ κάνει ένα λαϊκό τραγούδι και ναι. τελείωσε. Ναι. Ήταν δύσκολη διαχείριση. Εγώ την έβγαλα. Ήταν και τη μόδας τότε, τότε είχε αρχίσει αυτού του είδου το πάντρεμα, έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ το ξεκίνησα. Μπράβο. Ναι, ναι, εγώ Μετά μπήκα σε μια άλλη κατάσταση που ξεκίνησε όλο το τρέξιμο. Εκεί που πέφτανε, που λέμε, επί Πασόκ που λένε ναι, ναι, ναι. οι περισσότεροι. Πολλά λεφτά. Ναι, ναι. Εκεί εγώ είπα δεν το έχω. Δεν ήθελες τα λεφτά. Δεν... Όχι, όχι, όχι. Σε παρακαλώ μη μου λες εκατά... τέτοια θα τρελαθώ. Όχι, όχι. 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 Okay. Okay. Δεν μπήκα σε κατάσταση γιατί άλλαξε και η δισκογραφία ναι. το 2002. Τώρα αυτό... Αυτά είναι πράγματα που μπορώ να στα πω εκτό αέρα γιατί είναι εσωτερικά πράγματα. Ωραία, μην μου λε τα εσωτερικά. Το... Πε μου τα εσωτερικά τα δικά σου. Αυτό το παλικάρι με τα λευκά ωραία και με την αρβίλα. Αυτό έκανε 8 μήνε διατροφή και γυμνά το ίδιο <laughs> για να είναι η εικόνα σωστή με του χορευτέ. Ήθελε να έχετε περίπου, περίπου το έπρεπε, ίδιο φυσικό, έτσι. Είσαι έπρεπε, έπρεπε. από του ανθρώπου που θέλουν επιθαρχία για να μην φάνε. Όχι. Δεν... Γιατί λες έκανα 8, 8 μήνες διατροφή. 8 διατροφή, διατροφή αυστηρή με, με, γυμναστική, πρόβες και δυστυχώς διάλεξα, τότε διάλεξαμε γραμμωμένους χορευτές, <laughs> Τώρα θα διαλύσεις. Να φτάσω λίγο κοντά, καταλάβω. <laughs> ε, ζούμε σε μια φάση τελείως διαφορετική τώρα, όπου δεν χρειάζονται γραμμωμένοι ε, χορευτές, ούτε ναι. γραμμωμένοι καλλιτέχνες. Άντελ, μπορώ να πω, μπορώ να σκεφτώ διάφορα πρόσωπα. Χαιρόμαστε. Ο άλλο να μην είναι σαν αυτά που είχαμε συνηθίσει. Σα αρέσει αυτό, σε ενδιαφέρει. Για το political correct θα μιλήσουμε τώρα, όχι. Θα πάμε προ τα εκεί για να όχι, ξέρω. Γουστάρι που δεν χρειάζεται να γραμμωθεί και να βγει με γραμμωμένου yeah, έτσι βγήκα. Ναι. Γιατί θα αρέσει το ευχαριστέσαι πω... που δεν έχεις το άγχος τώρα ότι όχι πρέπει να βάλω τα λευκά και να είμαι με Όχι, δεν, δεν, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά με ενδιαφέρει η υγεία. Mm. Οπότε επειδή έκανα τώρα τις εξετάσεις μου σαν νέος άνθρωπος μου είπαν... Δεν πάμε λίγο σιγά σιγά να τα χάσουμε και να το φέρουμε στα ίσια του. Ναι. Και μέχρι τον Οκτώβριο θα το. Σε τι έχει αδυναμία, φέρω. Ναι, αν έχει κάνει 8 μήνε διατροφή, νομίζω πω θα το ξανακάνει. Τώρα, άνετα. Ναι. 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 ναι, Σε τι έχει αδυναμία, τι τρώσαι πολύ. Ε, γλυκά. Δηλαδή. Κληρονομικό. Ναι. Από τον παππού. Δεν... Γλυκό να είναι. Γλυκό να είναι ναι, ναι, ναι. και. Ναι, ναι. Δεν σε ενδιαφέρει το φαγητό, σε ενδιαφέρει το γλυκό. Εντάξει, και το φαγητό, αλλά η ζημιά έγινε στο νησί. Για πε. Χειμώνα σε Όχι. Έχει χάσει. Δεν υπάρχει ο χειμώνα στο νησί. Ναι. Δεν παίζεται ο χειμώνα στο νησί. Είναι, εκτός ότι είναι μαγικό το τοπίο mm. σε κάθε νησί, δεν λέω μόνο στη Μιλό, Φαντάζομαι. Ε, κάθονται όλοι στα εστιατόρια τους και κάνουν ναι. τα καλύτερα. Ναι. Αλλά τα καλύτερα <laughs> έρχονται πάνω σου, καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε σιγά σιγά με τον καιρό της Eurovision το αποτέλεσμα άρχισε να δοκιμάζει τα πιάτα της Μήλου. Ναι. Ε, εντάξει, ήταν μαγική περίοδος για μένα, έτσι κι αλλιώς, Δεν έδωσα βάση τόσο πολύ και στην εμφάνιση και όλο αυτό. Και γενικά δεν έδινα εγώ, αν μπορέσει κάποιο να παρακολουθήσει πώς δινόμουν, πώς εμφανιζόμουν, τι, τι, έλεγα, ήμουν Πολύ... Ένα γοητευτικό άνθρωπο παραμένει γοητευτικό πάντα ό,τι και να κάνει. Και δεν χάνεται ειδικά όταν έχει και ταλέντο και έχει μια παρουσία όπω είσαι εσύ. Όμω, αυτή η εικόνα του πρώτου καιρό, ακόμη και αν δεν το προσπαθούσε, ήταν ενό νέου που είναι μοντελάκι. Ναι, ναι, ναι. Ήμουνα. Όταν μπήκα, ήμουνα. Ε, έχω φτάσει ε, τρίτη καφέ στο καράτε, στο Σότογκαν. Δηλαδή, όταν πρωτοβγήκα, ήμουν ήμουνα από γυμναστική. Και επειδή βγήκαμε μαζί με το Σάκη. Τότε ήταν η ίδια χρονιά ακριβώ. Πε μου. Πες μου. Ε, κάναμε, <laughs> κάνανε μάλλον τώρα το λέω και γελάω, ολόκληρο συμβούλιο, αν θα βγω, γιατί ο Σάκης είχε βγει με ανοιχτό το πουκάμισο, και στην BMG θυμάμαι τότε, και μου λέγανε, αν ξέρω λίγο, σήκω σου την να δούμε, μπορείς να βγεις με ανοιχτό ναι. το πουκάμισο. Και λέω, παιδιά, αφού βγήκε ο άνθρωπος. Να κάνουμε τώρα κόντρα ποιο είναι, ναι. κατάλαβες. Και βγήκα καλυμμένο. Ναι. Και Δεν ήταν... όμω και να το βγάλει απλά δεν ήθελε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όχι, ναι. δεν ήθελε. Ποτέ δεν ήθελε. Ποτέ δεν ναι. το ήθελα. Ναι. Ε, είναι, έπαιρνε... Πάντως να μην, να μην, το ακυρώνουμε και τελείως το σεξ γιατί... Όχι, δεν το ακυρώνουμε. Το σεξι ήταν κομμάτι... Βέβαια. Αυτή τη φάση, έτσι ναι, ναι. Αλλά υπηρέτησες, δεν είναι. το δεν... υπηρέτησε, θέλω να πω. Εγώ δεν έδωσα καμία σχέση. Δεν, δεν έδωσα καμία σημασία. Ναι. Σαν ε, ότι το έχω ρε, παιδί μου Τώρα και... Ό,τι γινόταν, γινόταν κατά λάθο. Γινό... Όχι κατά λάθο. <laughs> γινόταν. Ήξερα. Εντάξει, ήξερα ότι. Από το σχολείο το ήξερα. Ότι... Είχε τι Είχα γέλε, ρε, παιδί μου. Ναι. ναι τότε. είχες, όταν λες από το σχολείο, αυτό ξέρεις είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί πολλοί άνθρωποι ήταν γίνονται διάσημοι, δεν ξέρουν αν είναι η διασημότητα ή αν είναι... Εκεί είναι το κλειδί όλο. Ναι. Εσύ το έχει. Εγώ το είχα από το σχολείο. Πώ mm. δεν... Πώς το διαχειρίστηκε mm. αυτό, το αρέσω στις γυναίκες έτσι κι αλλιώς. Μετά. Γενικά. Στην αρχή ήταν πολύ, πολύ ωραίο, δεν το συζητάμε. Μετά έγινε ένα πράγμα το οποίο δεν, δεν διαχώριζες για ποιο λόγο σου μιλάει. Ναι. Αλλά δεν, δεν έδινα και πολύ σημασία μόνο σε τίποτα χοντρά περιστατικά που. Ξέρεις, εγώ δεν έχω και την πλάκα μου και όλο αυτό, αλλά είμαι με έναν ηθικό κώδικα που δεν θέλω να. Είσαι περνάω ηθικό τα... άτομο. Είσαι ηθικό άτομο. Έχω έναν ηθικό κώδικα πολύ συγκεκριμένο. Δεν θέλω να περνάει το όριο. Ναι. Όχι ότι κι εγώ έχω κάνει το, τα λάθη μου και όλα και μπορεί να έχω στεναχωρήσει κόσμο στην το πορεία. Το σε ξαπεί, το ευχαριστήθηκε, το διασκέδασε. Ναι, 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 ναι. Το... βέβαια. βέβαια. Τι λε τώρα, τρομερή εποχή. Και ήταν και μια εποχή που, επειδή τώρα λόγω διαδικτύου γίνονται όλα πολύ πλαστικά, ναι. τότε δεν υπήρχε η πλαστικούρα αυτή καθόλου. Ναι. Οπότε, ό,τι έβλεπε, αυτό ήταν. Όταν του τραγουδούσε όμω, νομίζω ότι ήταν πιο άμεσα Μετά. Ναι, ναι, Μετά. Όχι, εντάξει, ήμουνα και στο σχολείο με την κιθάρα και στην κατασκήνωση που έκανα. που είναι και αυτό ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Εσύ έγραφε και θεατρικά τότε. Και τραγούδια. Ναι, ναι. Και τώρα γράφω θεατρικά. Έχω τελειώσει δύο ήδη με τον Στράτο τον Αγιο Στρατήτη, ένα συνεργάτη, το συνεργάτη μου, που έχουμε τελειώσει ήδη δύο θεατρικά. Με θέμα. Ε, ε, το ένα είναι κομμωδία καταστάσεων, ε, με θεματολογία... Ε, το δεν μπορώ να στο πω. Εντάξει, δεν, ωραία. Δεν κομμωδία να καταστάσεων. Ναι, το ένα είναι κομμωδία καταστάσεων και το άλλο είναι ε, ένα musical πολύ ιδιαίτερο. Mm -hmm. Είσαι άτομο με χιούμορ Το πιστεύω το έχω mm -hmm. Μπορώ να Να πω και ανέκδοτα Και το είχα στην παρέα δηλαδή πάντα Πάμε σε ένα σύντομο break Για να μου πει ένα ανέκδοτο Και επιστρέφουμε σε λίγο <Καλικά> Μη φοβάσαι, τα δικά μου τραγούδια να ακούς Τα δικά μου τραγούδια θα ακούς Και θα σκέφτεσαι άλλους καιρούς Και θα κλαις και θα θυμάσαι Τι θα γίνω μη φοβάσαι, τα δικά μου τραγούδια κοιτάζεις Κι ας λες πως μ' Παράπονο με πιάνει Όταν σ' Όταν σε κοιτάζω Κι ας λες πως μ' αγαπάς. Μα δε μ' αγαπάς. Αλλιώ συζητάμε δημιουργικότητα, γιατί γράφει θεατρικά, γράφει τραγούδια. Έχει γράψει τραγούδια που έγιναν επιτυχίε. Τραγούδια που έγραψε σε 10 λεπτά έγιναν μεγαλύτερε επιτυχίε από τραγούδια που μελέτησε για να γράψει. Ε, Πέρασε διάφορε φάσει από ότι. Κατα... Πέρασε και από καταχρήσει. Όχι, καταχρήσει σε μικρή ηλικία, 18-19. Σόφαλτσα. Ναι, ναι, ναι. Okay. Όχι, το, το ισορρόπησα με τη μία. Mm -hmm. Δεν μου άρεσα. Ναι. <στηνήθεια> Ξέρει, όταν είσαι στα 19, λε, θα βγούμε να πιούμε κανένα ποτό και αυτά. Αντέχει κιόλα. Σε ναι. εκείνη τη φάση, δηλαδή, ναι. δεν μεθά, δεν ξέρω αν δεν hangover. Ναι. Δεν. Ε, κάνα οχτάμινο, κάνα χρόνο το πολύ. Ναι. Και, και, δε και, και δεν μου άρεσε. Δικαιούσε. το, πήρα. έπρεπε να το κάνω και να ξέρω τι είναι. Εντάξει, οκ, δεν μου άρεσε. Η νύχτα είναι δύσκολη υπόθεση για ένα παιδί που γίνεται διάσημο πολύ νωρί. Αν είναι προσεκτικός ή προσεκτική και εύστροφος, όχι. Είναι μια χαρά. Ο παπά σου τι σου έλεγε? Ο πατέρας μου δεν ήθελε βασικά να μπλέξω με νύχτα και με τραγούδια. Επειδή ήξερε. Τι... Δεν, δεν ήθελε. Ε, πίστευε επειδή εγώ στα 12-13 εκεί πέρα ήμουν πολύ του αθλητισμού και με είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, η παιδική ομάδα του Παναθηναϊκού και μου είχε κάνει και συμβόλο και δελτίο κτλ. Και ότι θα πάω προς τα εκεί, ότι θα ακολουθήσω αυτό. Αλλά εγώ γρατζουνούσα την κιθάρα, έγραφα και έγραψα και τα πρώτα μου τραγούδια στα 14, δηλαδή το έβλεπε ότι έρχεται η κατάρα. <laughs> <laughs> <Ισως> Εσώ <τρεφές, laughs> παιδί. ωραία ερώτηση. Ε, και, και, δύσκολη, γιατί ενώ ήμουν... Είχα την εσωστρέφεια, αλλά δεν έδειχνα την εσωστρέφεια. Mm -hmm. Δεν ξέρω, ναι. είναι λίγο ανομαλία αυτό που λέω, δεν ξέρω. Πολύ, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Προσπαθούσα να την καλύψω με την πλάκα μου, με, το, με, με την μπαλά που πέσαμε, με αυτά. Μελαμπορικό παιδί. Ού, ναι. Έχει πει ότι πέρασες δύσκολα. Α, ε, α, ε, είπα. Ε, εντάξει, όλοι έχουν περάσει δύσκολα, μην νομίζεις. Εννοείται, εννοείται. Η γονή σου ήταν για λίγο μαζί, η μαμά από τη Βενεζουέλα. Σπάσανε ναι, γενικώ ναι, ναι, ναι. οι οικογενειακέ ε, σχέσει. Τη μαμά σου τη γνώρισε μεγάλη, μεγάλος, Μεγάλη, μεγάλη. 16, ή και μεγάλη και η μαμά σου, φαντάζομαι, πολύ μεγαλύτερη. Πήγε στο αεροδρόμιο. Με, με την ταμπέλα. Με, με την ταμπέλα, Αλκαιό. Ναι, ναι, όχι, Αλκαιό. Το όνομά τη. Το όνομά τη. Ναι, ναι. Και... Γιατί δεν ήξερε. Δεν... Λέω, φαντάζεσαι να περάσεις, ξέρεις, να ψαχνόμαστε μέσα στο αεροδρόμιο. Πιστεύεις ότι έκανε καλά ο παπάς σου που σε πήρε και φύγατε από την Αμερική? Θα σου πω τι γίνεται. Αυτό είναι μια ερώτηση που έκανα στον εαυτό μου μέχρι τα 40 μου, ε, γιατί εκεί τόλισα, ναι. τε, τελείωσαν όλα. Μέχρι τα 40 μου έλεγα ότι α, αν είχε γίνει αυτό, αν είχε γίνει αυτό. Και αν είχα τελειώσει το κολέγιο στην Αμερική, αν η μουσική. Δεν ξέρει ποτέ. Ναι. Οπότε η αναρώτηση. Ναι. Δυστυχο... Δυστυχώ και ευτυχώ που το καταλαβαίνει κάποια στιγμή. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το τραβάνε μέχρι το τέλο τη ζωή του αυτό. Ε, δεν ισχύει. Ναι. Δηλαδή δεν, δεν πρέπει να αναρωτηθεί. Αυτό έτσι. έγινε. Μα δυστυχώς. είναι παρελθόν, έχει τελειώσει. Ναι. Και ναι. όποιο καταλάβει τη σχέση τι γίνεται με το παρελθόν το μέλλον, δηλαδή το παρελθόν έχει γίνει είναι ένα βουνό πίσω σου που γίνανε κάποια πράγματα ο μόνος λόγος για να ανατρέξεις είναι για να δεις που έκανες λάθος ήταν, ε, ήταν τα προσωπικά των γονιών σου τα δικά τους, τα ερωτικά πήγα στην Αμερική ε, αυτό που έγινε με την ταμπέλα ήμουνα 16 χρονών ε. Ε, κρατήσαμε λίγο επαφή μετά ήθελα να ισορροπήσω εγώ έφυγα από το σπίτι μου έμεινα μόνος μου ήθελα να... Να είμαι ανεξάρτητο ε, με τη βοήθεια τη γιαγιά. Μεγάλο πράγμα να έχει τη μάνα σου, τη κανονική μάνα ήταν, ε, η τελευταία. Οι είναι και πιο όρημε και πιο. Ακριβώ, ναι, γι' αυτό δε, λέω. Δεν ψαρώνουν οι γιαγιά. Ναι, ναι. Αφού μόλι τη είπα, σκέφτομαι να φύγω. Σκέφτεσαι, μου λέει, να φύγεις. Έφυγες, έχεις φύγει. Έφυγε, έχει φύγει. Γιατί είσαι έτοιμο, μου λέει, δεν έχει κανένα θέμα. Ε, κάποια χρόνια ε, δεν επικοινωνήσαμε. Τη είπα κιόλα ότι θέλω τον χρόνο μου. Και μετά έγινα γνωστό. Και την πρώτη πενταετία που έγινα γνωστό, έρχεται να... η πρώτη συναυλία στην Αμερική. Α. Όπου δεν ξέρει ποιο είμαι εγώ. Και τη παίρνω τηλέφωνο και τη λέω: Θα έρθουμε στην Αμερική για συναυλίε. Μου λέει: Είσαι σε ένα γκρουπ. Λέω: <laughs> Τι να σου πω τώρα, group είμαστε. Έλα, εσύ και θα δεις. <laughs> ε, μου λέει: Πού θα παίξετε, λέω: Στο τάδε θέατρο. Μου λέει: Αυτό είναι μεγάλο θέατρο ναι, ναι. στην Λέω: Εκεί παίζουμε. Θα... Να σου κανονίσω τα εισιτήρια, μου λέει: κλείσε Μου μου λέει: Τέσσερα εισιτήρια, θα φέρω και τα παιδιά. Ναι. Ήρθε με τον άντρα τη και τα. Και τα ετεροθάκια τα... σου αδερφιά. Μπράβο. Λε. Και τα τρία παιδιά. Mm -hmm. ε, ο ένα ήταν μικρούλη, αλλά τον αφήσανε. Μπήκε. Ε, και βγήκα στο θέατρο όπου ήταν κατάμεστο και τα λοιπά. Και με ένα περίεργο τρόπο. Τώρα, αυτό... το... Τώρα μου ήρθε. Οπότε, το πόσο. Παράξενη, στα φέρνει, μάλλον η ζωή. Η ελληνική παροικία τη Βοστόνη ήξερε όλη μου την κατάσταση. Όλη την ιστορία. Χωρί να το ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι ξέρουν. Είναι και, είναι και στενά δεμένοι Ακριβώς. οι Έλληνε στην Αμερική, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Ναι. Και με που καταλαβαίνουν ότι είναι εκεί η μητέρα μου. Λέω και σήμερα βρίσκεται η μητέρα μου εδώ Λέσα. και σηκωθήκαν όλοι όρθιοι κλαίγαν από κάτω κτλ. Γιατί ναι, ναι, ναι. ήταν η επανασύνδεση ναι. στη Βοστόνη. Ήρθα, διασκέδασαν, κλάψανε. Ναι, ναι, όλα, 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 όλα κανονικά. κανονικά. <laughs> Εκεί γνώρισα και τα αδέλφια μου. Και για να πω και την αλήθεια, γιατί εγώ, τι όταν θέλει να αποφύγει κάτι, λε διαφορά και μετά ναι, ναι, ναι. σου έρχεται μπροστά σου. Οπότε δεν χρειάζεται και δεν είναι κάτι κακό. Επειδή είχε τρία παιδιά, δεν μπορούσα να μπω εγώ στη ζωή της. Δεν γινόταν να το κάνω αυτό το πράγμα στα παιδιά αυτό. Γιατί μετά θα είχαν αμφιβολίε τα παιδιά. Τα καταλάβαινα, ήταν μικρά τα παιδιά. Ποια είναι αυτή η μαμά που είχε ένα παιδί που έμεινε τι... το τώρα, Ακριβώς, τώρα κατάλαβες πώς το Ήσουν, νομίζω, εσύ υπερευαίσθητος, είναι, αλλά ναι. Το σκέφτηκα όμως, ναι. δηλαδή, δηλαδή δεν μια... θέλω να είμαι κολλητάρη τώρα ξαφνικά, να έρθω στην Αμερική, να μείνω στη Βοστόνη δυο χρόνια. έτσι, Αυτό. Ξαφνικά. ναι, ναι, ναι. Okay. Γνωριστήκαμε μια χαρά. Σα άρεσε την... που η μαμά σου σε θαύμασε και είδε να κατάμε στο θέατρο να συγκινείτε. Μ' άρεσε που τρία παιδιά τα οποία δεν τα γνώριζα ναι. ακούσανε ακούσαν μια μουσική που δεν την ήξεραν και του άρεσε. Γιατί με τη μητέρα μου δεν θα έπαιρνα την επιβεβαίωση. Δεν με ενδιαφέρε αυτό. Σα άρεσε Έτσι. που μπόρεσε και έβαλε αυτή την κατάσταση. Σωστά. Σωστά. Παιδιά αυτό. που δεν είχαν σχέση Ακριβώς. με την κουλτούρα. Ακριβώς. Αμερικανάκια, καθεαυτού. Δεν... Ναι. Εγγενετή, <laughs> που λέμε. Ωραία πράγματα έχει ζήσει. <laughs> ναι, έχω ζήσει. Μπορεί γράψει το βιβλίο, θα δει εκεί πέρα. Γιατί δεν τα έλεγε τότε, Καταλάβει. <laughs> Ακόμα δεν είναι η ώρα, είναι πολύ νωρί. Το καλύτερο κεφάλαιο, ποιο θα είναι. Πώς, τι τίτλο θα έχει το βιβλίο σου. Το βιβλίο μου θα έχει. Ε, έχω το Σκόρπια Λόγια βασικά στο κεφάλι μου, αλλά δεν θέλω να το ονομάσω Σκόρπια Λόγια γιατί έχει πολύ ζουμί. Ε, τα πέντε καμπανάκια. Καμπανάκια. Να έχουμε πέντε καμπανάκια στη ζωή μα. Όποιο τα έχει ακούσει, καλό. Όποιο δεν τα έχει ακούσει, ναι. συνεχίζει στον τοίχο. Ή χτυπάνε όλα μαζί ποτέ, ή τουλάχιστον χτυπάει. Χτυπάνε αναπεριόδου που πρέπει να αλλάξει αυτό που κάνει που είναι λάθο. Mm -hmm. Και εμένα μου έχει. Το έχω ζήσει δηλαδή. Το... Έχω ακούσει τα. Τρία μέχρι τώρα τα έχω ακούσει. Ε, μεγα... Είναι σαν τα Χριστουγεννιάτικα ψηλά, ε, Ναι, <laughs> Ντανταντζέλη. σου λέει. Ήβαρα ή βαράει καμιά καμπάνα. Άμα είναι πολύ δυνατό αυτό, yeah. θα, θα ακούσεις καμπάνα. Mm. Δηλαδή καταλαβαίνει ο άλλο πότε είναι λάθος αυτό που κάνει. Mm. Έχει σοκαριστεί ποτέ από αυτά τα καμπα... καμπάνε, από αυτό το πράγμα. Όχι. Ήταν φυσικό. Είναι φυσιολογικά. Δηλαδή το πρώτο ήταν 16 χρονών. Yeah. Πρέπει yeah. να φύγει από το σπίτι. Yeah. Τέλο. Yeah. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Yeah. Ε, υπήρχε, υπήρχε ναι. άλλη επιλογή ναι. δεν ήταν η σωστή επιλογή ναι. να μείνω ναι. οπότε χτύπησε το καμπανάκι, λέω ναι έφυγες, έμεινα σε ένα δώμα μια χαρά σε μια ταράτσα και ήμουνα τα πρώτα χρόνια δηλαδή ήμουνα μια χαρά ναι. okay. ε, Είσαι σε μια φάση τώρα που νομίζω ότι έχει την και τα βλέπεις όλα λίγο έτσι ξεκάθαρα, γι' αυτό θα σε ρωτήσω ένα παιδί που έχει ζήσει όλα αυτά, που έχει γίνει νωρίς διάσημο, που έχει περάσει έτσι και λίγο τα βάσανά του τα οικογενειακά, στις σχέσεις του πώς είναι, πώς ήταν, δύσκολος. πώς είσαι τώρα. Δύσκολος. Γιατί αυτό είναι μια προϊστορία... Ναι, 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 δύσκολος. Ιδίως στα, στα χρόνια της εφηβείας και μετά, δηλαδή μέχρι και τα 30+, plus, ε, δύσκολο. Δύσκολο, δύσκολο γιατί ζούσα κάτι τη δεκαετία του 90 και του 2000 που δι... η διαχείριση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Mm -hmm. Γιατί τι γίνεται, είσαι 23. Παρά... Είναι, είναι, η διασημότητα ή τα χρήματα δύσκολα. Όχι να πω, τα χρήματα. Ναι. Τα χρήματα γιατί ενώ είμαι οικονομολόγος, ξέρω πώς θα στήσω μια εταιρεία κτλ, κτλ. δεν δίνω σημασία στα χρήματα. Γιατί τα χρήματα το μόνο που θα σε κάνουν είναι να είσαι άπλιστο και να συνεχίζεις βάσει του χρήματος. Ναι. Ενώ εγώ θέλω να συνεχίζω βάση του θέλω, ναι. του... Όχι όμω για το χρήμα. Γιατί δεν έλεγε ποτέ, Α, ωραία, βγάζω καλά λεφτά, θα πάρω ξέρω, εγώ ένα σούπερ ακριβό αυτοκίνητο. Καλά, ή... το... αυτό ναι. Αυτοκίνητο εννοείται. Ναι. Γιατί είχα και την τρέλα από πιτσερίκι. Ναι. Οπότε όταν είχα την ευκαιρία να το αγοράσω, το αγόρασα. Αλλά δεν πήγα σε υπερβολέ άλλε. Mm -hmm. Απλώ τι γίνεται. Στο θέμα σχέση, όταν είσαι ξαφνικά 23 και έχει ένα συμβόλαιο πενταετέ με μια πολυεθνική που η ποινική ρήτρα είναι γύρω στο μισό δι. <laughs> δεν ξέρω αν καταλαβαίνει πόσο μεγάλη. Δηλαδή μεγάλη. δεν κοιμάσαι εύκολα. Άγχο, φρίκε. Δεν ε, θα τα καταφέρω. Περνάει η πογιά μου, δεν περνάει. Ακριβώς. Θα είναι αυτό το hit. Τώρα το πακαλά, δεν το πακαλά. Έγινε χρυσό, έγινε ναι. πλατινένιο. Πήγαμε ναι. από πλατίνα πίσω. Τι κάνει ο ρουβά. Εγώ δεν το βλέπα, το βλέπαν οι άλλοι και μου λέγανε ότι. Είχε όχι... ανταγωνιστεί. Όχι, όχι. Όχι, δεν το ναι, βλέπει έτσι. Ναι. Οι γυναίκε όμω ταλαιπωρήθηκαν από όλο αυτό. Από την ανασφάλεια, την. Δεν είχα το χρόνο. Ο χρόνο δεν υπήρχε. Ναι. Δηλαδή, εγώ ακόμα μέχρι τώρα στούντιο δουλεύω ξημερώματα γιατί όλοι κοιμάστε. Ναι, ναι. ναι. Που, όλοι είναι για ύπνο. Δεν θα με πάρει κανένας τηλέφωνο. Κάνει τη μέρα-νύχτα. Αναγκαστικά γιατί δεν θα ενοχλείς κανένας. Ε, πιστεύεις ότι διαχειρίστηκες σωστά τις σχέσεις σου, όχι μόνο όχι. τις ερωτικές, και τις φιλικές. Όχι. Θα θέλεις να το έχεις πάρει αλλιώς. Ναι, υπά... υπήρχαν φιλικές σχέσεις που έπρεπε να τις είχα τελειώσει χρόνια πριν και άλλες που δεν έπρεπε να τις είχα τελειώσει. Ε, σχέσεις, ε, σχέσεις ερωτικές τις οποίες, το ίδιο πράγμα, έπρεπε να τις είχα τελειώσει και δεν τις είχα τελειώσει ε, και άλλες που έπρεπε να τις είχα, ναι. να είχα συνεχίσει. Ναι, η διασημότητα, το hit το... Δεν έπαιξε ρόλο σε... αυτό. Κάνει, κάνει τους ανθρώπους... Εδώ είσαι για να... Ναι, ναι, ναι. Ε, Κάνει τους ανθρώπους να σε πλησιάζουν με άλλο κίνητρο. Ε, να, ναι. να σε κάνουν παρέα γιατί είσαι κάποιο. Υπάρχουν κάποιοι ναι. που το κάνουν έτσι. Υπάρχουν, φαίνεται mm. αυτό. Υπάρχουν άλλοι που δεν το κάνουν, δεν, τους βλέπεις, του, μετά από καιρό όμω το καταλαβαίνεις. Όταν είσαι 20, 20 δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Mm -hmm. Δηλαδή εγώ η 20 και έπεσα σε όλη την Ελλάδα 8 φορές την ημέρα και, και με δείχνανε στον δρόμο. Πώς θα σου το πω, δηλαδή ναι. έζησα κάτι ναι. που ήταν πολύ ωραίο για μένα τότε εννοείται, χαιρόμουν πάρα πολύ, mm -hmm. αλλά μετά ήρθε η ευθύνη. Την ψώνησες λιγάκι. Ψωνίστηκα, στο, στη, μόλις ακούστηκε το πρώτο άλμπουμ, το πρώτο καλοκαίρι εκεί. Τι, τι έκανες τότε. Ε, είπα ότι θα κάνω, θα κάνω συναυλίες. Ναι. Γιατί. Τι σε έκανες. Ο, ο κανένας. <χει> <χει> ο κανένας με ένα άλμπουμ. Ναι. Θα κάνω συναυλίες. Δεν ήταν η ώρα ακόμα, ε. Όχι. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να πάω με κάποιον να κάνω συναυλίες. Να okay. κάνουμε. Το πού να πάω, με ένα τραγούδι ή δύο. Άντε και μετά. Δεν είναι με πολύ τα... ωραίο όμω ότι τώρα έχει την ψυχραιμία και τη μαγιά και το λε. Ναι, αφού... σω που... πολλοί συνάδελφοί σου δεν θα είχαν ούτε τώρα την τη ψυχραιμία και τη μαγιά να το πω Όχι, αφού ήταν πρώτα απ' όλα αστείο. Ναι. Δηλα, εγώ το παίρνω... Πώ ήταν το συνέστημα όταν λες ότι εγώ θα κάνω συναντήσει και θα γεμίσω γήπεδα. Από ό,τι μου εξηγεί με ένα, ναι, ναι, ναι. ένα άλμπουμ αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή. Και όταν ήταν λίγο ο κόσμο από κάτω, πώ αισθάνθηκε. Όχι, δεν έκανα συναυλίε. Δεν κατάλαβα. Δεν υπήρχε πρόταση για συναυλίε. Α, εσύ το ήθελε, αλλά είπα, κανένα ενδιαφέρον. Εγώ είπα μόνο μου. Και πώ ήταν αυτή η απόφαση. Ξαφνικά λέω, να σου πω κάτι. Εγώ θα κάνω μια εκπομπή στην τηλεόραση. Μόνο μου. Ναι. Χωρί να έχω πρόταση για τηλεόραση. Ναι. Πώ θα σου το πω. Και, και μου είπαν, έρχεσαι με την τάδε τραγουδίστρια. Δεν θέλω να πω πια. Ε, με την τάδε τραγουδίστρια λέω, παιδιά. Εγώ αυτή τη στιγμή παίζομαι 8 φορέ κάθε βράδυ. <laughs> πρέπει να πάω σε όλη την Ελλάδα ναι ε, καλά λένε, ναι, ναι. εντάξει ναι. με το που κλείνω το τηλέφωνο έπρεπε να λέγανε Παναγία μου αυτός ε, τελικά πίνασα πολύ αυτό το καλοκαίρι ε, δεν έκανα τίποτα απολύτω τίποτα έτρωγε ε, ε, εντάξει αυτό έχει πλάκα πρέπει να το, Έλα, να το αναφέρω ε, το, τότε υπήρχε ένα δεκαεξάρι και φτεδάκια ναι. ε, κατεψυγμένα ναι. Το βγάζει μία εταιρεία συγκεκριμένη. Έβγαλα, έβγαζα το μήνα ναι. με ένα <laughs> και ένα πακέτο μακαρόνια. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Αυτό. Τίποτα άλλο. Και καφέ το πρωί. Mm -hmm. Αλλά Άρχοντα. Το κεφτεδάκι ήταν ένα τη βδομάδα. Τίποτα. Ένα μισ. Δύο. Κατάλαβε. <laughs> Γι' αυτό είχα και τα μακαρόνια εναλλακτική. Ναι. Ε, και μετά ήρθε η πρόταση το χειμώνα να πάω σε ένα πολύ δυνατό σχήμα όπου είχα ξεκινήσει κιόλα στο τούνελ. Και λέω εννοείται, τι λέτε τώρα. Πολλά και Ναι, Μήπως έχουμε καμία προκαταβολή <laughs> να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Ε, αυτό το καλοκαίρι okay. ε, ήταν... Ε, ουσιαστικά δεν ήταν το θέμα ψώνιο ότι... Απλώς, Κά κάτι, είπε, άλλο, ότι... ναι, κάτι άλλο συνέβαινε. Ναι, ότι, ναι, ε, λοιπόν... από τις καλές εποχές έμειναν χρήματα. Γιατί πολλές φορές φαντάζομαι ότι οι καλλιτέχνες ενώ βγάζουν λεφτά και στη νύχτα υπάρχουν χρήματα, ναι. Ζούνε και lifestyle, το οποίο για να το συντηρείς θέλει πολλά λεφτά, έτσι δεν είναι. Και βέβαια. Και δεν πολλές... το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Και πολλές φορές πριν... έτσι δεν τους μένουνε, την πάτησε έτσι. Α, για πολύ λίγο χρο... μικρό χρονικό διάστημα, γιατί το κατάλαβα. Είπα ότι, α, οκ, okay, να... άρα σε πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί το... είναι ένα σύστημα όλο αυτό. Δεν μπορούμε να μην το πούμε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα λεφτά μια επιτυχημένη φάση. Ναι. Όπου παίζει παντού, είσαι παντού, μαγαζιά, αυτά, είσαι νούμερο ένα. Φτάνουν για μια ζωή. Γιατί εσύ Τότε... λέμε άραξε στη Μήλο, mm. γιατί είχε βγάλει λεφτά και μπορούσε να το κάνει. Νομίζετε. <laughs> για πες. Για, παί... <laughs> νομίζετε. για παί... ε, τότε βγαίνανε πολύ καλά λεφτά. Όχι για να ζήσει μια ζωή, γιατί αλλιώ θα δουλεύαμε δύο χρόνια ναι. και μετά θα πηγαίναμε στι Μαλδίβες, ναι. παράδειγμα. Ναι. Ή θα μέναμε στη Μήλο. Κοίτα, η Μήλο δεν είναι. σω κάτι τέτοιο. Μήλο είναι να... καλύτερα από τι Μαλντίβε. Η μηλο δεν ειναι σω ειναι καλυτερα απο τι Μαλδίβες, η αληθεια ειναι οχι ε, για μια ζωή. Πολύ καλά λεφτά, δεν το συζητάμε. Ε, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν, δεν υπάρχει. Εδώ Άρα χρειάζεται να, να εργάζεσαι για να ζει. Σωστά. Ναι. Και για να κάνει και. Ναι. το να γράφει μουσική. Όλοι λένε «Α, γράφουν μουσική». Είναι στο στούντιο, έχουνε μια οθόνη και κάτι ναι. σαν πλήκτρα και γράφουνε. Είναι πολύ ακριβώς σπορ. Α, δηλαδή ναι. το κάθε πρόγραμμα που πρέπει να αγοράσεις mm -hmm. και να έχει και τη σφραγίδα ότι το έχει αγοράσει, ε, κάνει, το, το λιγότερο κάνει 250 ευρώ. Πρόγραμμα. Χρειάζεσαι πάνω από 200 τέτοια προγράμματα. Άρα χρειάζεται να επενδύσει για να κάνεις μουσική. Βέβαια. Θέλεις έναν υπολογιστή που... Δεν είναι ο υπολογιστή που έχουμε στο σπίτι μα. Αποδίδει, Κατάλαβες. αποδίδει η επένδυση σου όμω. Στην πορεία αποδίδει. Αν τυχόν έχει επιτυχία, άμα δεν έχει επιτυχία και Στην Είμαι δανειολήπτη αυτή τη <χει> στιγμή που σου μιλάω. Είμαι χρήστη. Πώ <χει> να το ναι, Είμαστε με τι δόσει. <χει> ε, αλλά είπα ότι αυτό θέλω να το φτάσω σε ένα επίπεδο <χει> που να, να μην χρειάζεται να τραγουδήσω στα κακά χρόνια τη μουσική το 10, 11, 12. Που είδε τραγουδιστέ να, να τραγουδάνε σε καφετέρειε. Ναι. Άρα δεν πιέστηκε. Είσαι καλύτερο επιχειρηματία ή καλύτερο τραγουδιστή. Ο επιχειρηματία δεν το έχω. Ή καλύτερο δημιουργό. Δημιουργό. Μπορώ να δημιουργήσω. Δηλαδή και, στη, και στα δωμάτια που είχα. Εγώ το σχέδιο των κρεβατιών. Ε, Πώ θα, θα χτιστεί όλο. Να μην έχει γωνίε. Ήθελα το κυκλαδίτικο το παλιό. Ε, Ευτυχώ είχα το Σάββατο νίκη εκεί πέρα και την Τζέννη που είναι τα ξαδέλφια μου με βοηθήσανε πάρα πολύ στην... Ξέρεις, το, να πας σε ένα νησί χειμώνα τώρα και να ξεκινήσεις δεν είναι πολύ εύκολο. Οι νησιώτες το ξέρουν, το παίζουν στα δάχτυλα το θέμα. Από την Αθήνα που... Το πιο απλό θα σου πω. Θα πας στην πλατεία και το περίπτερο είναι ανοιχτό στις δύο ώρες. Ναι. Στη Μήλο το χειμώνα κλείνει στις 10. Τελειώσαμε. Π.χ. σου λέω τώρα. Και επειδή είμαι καπνιστή, <χει> είχα μείνει πολλέ φορέ χωρί το βράδυ 11 η ώρα, παράδειγμα. Ναι. Οπότε έμαθα τι πρέπει να κάνω. Ε, μπήκα σε μία άλλη, άλλαξα τη ζωή μου και όλο ήρθε και, και μου έμπειξε το χωρίδι και το χειμώνα Αυστραλία, Αμερική να δω λίγο τον Ελληνισμό. Έχω να τους δω πάρα πολλά χρόνια. Και το χειμώνα ήδη υπάρχει κάτι το οποίο θα το δούμε γιατί αλλάζω κατεύθυνση το χειμώνα μουσικά. Ωραία. Να δούμε που θα πάει. Ωραία. Κάπου καλά θα πάει, είμαι σίγουρη. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ σε από ευχαριστώ εδώ. και, και, σε και δεν, ούτε δύσκολο ήμουν ούτε οτιδήποτε. Απλώ ήθελα να είναι σωστή η στιγμή που θα έρθω. Συγγνώμη αν σα ταλαιπώρησα. Θα ξανάρθει, θα ξανάρθει. Ε, όποτε θέλετε. Σε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν για το καλύτερο γάλι που να περάσετε μια πολύ πολύ ωραία βραδιά. Γεια σα. Δεν είμαι καλά. Καθόλου καλά. Δεν είμαι καλά. Σε θέλω πολύ και σε ζητάω καλά, καθόλου καλά Γύρνα πίσω, πονάω Δεν περνάω Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά Δεν είμαι καλά, μου κάνεις πολλά, μας αγαπάω Δεν είμαι καλά, καθόλου καλά Για σένα μεθάω